Συμμετείχα σήμερα στη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Τα θέματα που απασχόλησαν το σημερινό μέρος της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια. Τόσο σε ό,τι αφορά τις απειλές για την ασφάλεια του κάθε κράτους μέλους που προέρχεται εκτός συνόρων, αλλά και το πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του κάθε πολίτη από εσωτερικούς κινδύνους. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί σήμερα ανακοινώθηκε η λειτουργία του συστήματος SIS, δηλαδή το Σύστημα Πληροφοριών Schengen. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτό το σύστημα από το τέλος Ιουλίου, μετά από προσπάθειες χρόνων από όλες τις αρχές της Δημοκρατίας. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων θα μας επιτρέψει να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε μια κοινή βάση δεδομένων των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διευκολύνει τη συνεργασία των δικών μας αρχών. Είτε πρόκειται για την αστυνομία, είτε πρόκειται για το τελωνείο, είτε πρόκειται για την υπηρεσία μετανάστευσης. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε σε καλύτερη θέση να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε έγκαιρα κινδύνους στην ασφάλεια των πολιτών μας, αφού θα μας επιτρέψει μεταξύ άλλων να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλα κράτη-μέλη για θέματα όπως εξητούμενα πρόσωπα, παράνομα διαμένοντες στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρόσωπα που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά και για ευάλωτα πρόσωπα που διατρέχουν κινδύνους απαγωγής όπως συμβαίνει με ανήλικα παιδιά. Επίσης, στο σύστημα αυτό θα μπορούν να καταχωρούνται δαχτυλικά αποτυπώματα ή άλλα βιομετρικά στοιχεία υπόπτων για εγκληματικές ενέργειες, ώστε να γίνεται άμεσα δυνατός ο εντοπισμός και η σύλληψή τους πριν την είσοδο στη χώρα μας. Ένα άλλο ζήτημα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κύπρο και συζητήσαμε σήμερα ήταν πώς να διαφυλάξουμε την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένων των μεταναστευτικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στους τρόπους που μπορούμε να βελτιώσουμε την πολιτική θεωρήσεων εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών ή και πολίτες συγκεκριμένων χωρών, χωρίς να απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει κριτηρίων. Χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί είτε μεταναστευτικούς κινδύνους είτε ρίσκο για την ασφάλεια των Κυπρίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση της ασφάλειας, συζητήσαμε τις εξωτερικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις συνέπειες της στην άμεση περιοχή και τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της Μολδαβίας, μιας άλλης χώρας που βρίσκεται σε υψηλό ρίσκο κινδύνου. Ευχαριστώ. Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Εξέλιξης.